ότι η Νέα Δημοκρατία από τούδε και θεξής, οι τοποθετήσεις της στα νομοσχέδια θα έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Δεν θα μπαίνουμε ποτέ στην ουσία του νομοθετήματος, καθόλου. Τι λέει το νομοθέτημα, γιατί είμαστε κατά, τι είναι η πρότασή μας, πώς θα έπρεπε να είναι, και θα συζητάμε και θα τοποθετείται η Βουλή στην ανακολουθία ημί του ΣΥΡΙΖΑ. Αντλώντας, καθόλου δεν μας ενοχλεί, καθόλου δεν μας ενοχλεί. Αντλώντας επιλεκτικά διατυπώσεις, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Βλέπετε, είσαστε ανακόλουθοι. Ζητήσατε να μιλήσει ο υπουργός. Μιλάει ο υπουργός, τον κόβετε. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Κύριε υπουργέ. Όχι, κάνατε λάθος. Κάνατε λάθος. Ο κύριος Χατζηδάκης τον προκάλεσε Πολάκης. Επανέρχομαι λοιπόν σε ένα προς ένα, σε ένα. Ναι, τι είπατε. Λέω, στη ΣΥΡΙΖΑ εποχή απαγορεύεται να αναφέρεται ο ελληνικός υπουργός. Ναι. Επανέρχομαι λοιπόν για να θεμελιώσω το απλοϊκό επιχείρημα που μόλις σας είπα. Τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας επί των κόκκινων δανείων. Προσπαθώ, την περιμένω. Καμία. Είπε ότι τα κόκκινα δάνεια τα είχαν, συγγνώμη μισό λεπτό, είχαν αυξηθεί στο 32% και υπήρξε μια επιτάχυση, δόθηκε και ένα πλασματικό στοιχείο για το 15, δεν είναι 52%, είναι 43%. Είπε λοιπόν ότι για τα κόκκινα δάνεια είχαμε τον κύριο Όγκο τα προηγούμενα 5 χρόνια που δεν έγινε τίποτα. Οι ανακεφαλαιοποιήσεις οι δύο έγιναν χωρίς διαχείριση των κόκκινων δανείων. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί η κυβέρνηση η ανακεφαλαιοποίηση να συνδυαστεί με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Δεκτεί οποιαδήποτε κριτική αν ο τρόπος είναι σωστός, λανθασμένος ή θα μπορούσε να είναι διαφορετικός. Αλλά επί της ουσίας κανένα επιχείρημα. Δεύτερο θέμα. Υπάρχει νομοθεσία η οποία όντως είχε ψηφιστεί από εσάς και την επικαλούμαστε. Το νόμο του κυρίου Δένδια. Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος? Γιατί έχουμε 19 μόνο επιχειρήσεις να έχουν κάνει αίτηση? Επειδή δεν συνεδρίασε στο Συμβούλιο? Ή επειδή υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα δυσλειτουργίας από την πλευρά των τραπεζών στην υλοποίηση αυτής της νομοθεσίας, όπως έκανα και στο παρελθόν με τον νόμο Κατσέλη, που 177.000 νοικοκυριά μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη προβλέπει προδικαστική συγγνώμη σε λεπτό, δεν σας διέκοψα κύριε Χατζηδάκη, δεν σας διέκοψα, λέω το επιχείρημά μου, μη με διακόπτετε. 177.000 νοικοκυριά μπήκαν στο νόμο. Ο νόμος προβλέπει προδικαστική ρύθμιση εφόσον οι τράπεζες δεχτούν να συνεννοηθούν. Από τις 177.000 δεν μπήκε ποτέ καμία τράπεζα, ούτε μία περίπτωση να κάνει προδικαστικό συμβιβασμό. Συνεπώς και η Νέα Δημοκρατία, οι κυβερνήσεις τότε παρακολουθούσαν αυτή την εξέλιξη χωρίς να παρεμβαίνουν. Χωρίς να προσπαθούν να δημορφώσουν ένα διαφορετικό κλίμα διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Συνεπώς, το συσσωρευμένο πρόβλημα υπάρχει, εμείς το κληρονομήσαμε. Επανέρχομαι τώρα στην ουσία των επιχειρημάτων περί διαφορετικής αντιμετώπισης, διαφορετικών διατυπώσεων και τρόπους επίλυσης. Να μπω στην ουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει μια σκέψη, η οποία ήταν θεμητή, σωστή και δοκιμασμένη σε άλλες χώρες. Η θέση που είχαμε προτείνει ήταν μεταφορά σε ένα δημόσιο συμφέροντος, όχι κατά ανάγκη 100% κρατικό, μπορεί να είναι και μειοψηφία κράτος, πλειοψηφία ή οτιδήποτε άλλο ιδιώτες ή αντίστροφη ή οτιδήποτε άλλο. Όπως έγινε στην Ιρλανδία με την ΑΜΑ και στην Ισπανία με τον αντίστοιχο θεσμό. Η αγορά εξάλλου, η λειτουργία αυτή δημιουργεί ένα πρώτο σοκ απορρόφησης ενός προβλήματος. Δεν απαγορεύει το δεύτερο σχέδιο αυτό που γίνεται και σήμερα, διότι όπως ξέρετε ενημερίσαστε τα τελευταία 3-4 χρόνια δημιουργούνται δευτερογενείς αγορές με αυστηρό πλαίσιο, στα οποία αυτοί οι δημόσιοι φορείς, η ΝΑΜΑ και οι άλλοι στην Ισπανία, μεταφέρουν μέρος των δανείων τους. Άρα
Το δίλημα όπως το θέτεται δεν είναι ή εμείς είχαμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο υπό διάφορες συνθήκες της διαπραγμάτευσης και τους τρέχουσες συνθήκες καταλήγουμε σε αυτό που καταλήγουμε και προτείνεται τώρα μαζί και με τα άλλα νομοθεσία που έχουμε ήδη ψηφίσει και την οποία υπερασπιζόμαστε για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων να φέρουμε στα κέντρα πληροφόρησης στη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για να αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Άρα εμείς έχουμε μια στρατηγική συγκροτημένη με προβλήματα, μα μας κάνει την κριτική. Με θετικά βήματα, ναι. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ναι. Σήμερα λοιπόν, στην ουσία μπαίνω τώρα, δεν άκουσα καμία κουβέντα. Είναι αυστηρό το ρυθμιστικό πλαίσιο που βάζουμε. Θεωρούμε ότι είναι. Δημιουργεί εγγύησεις ότι αυτή η αγορά θα έχει πολύ αυστηρούς κανόνες που θα αποτρέπουν διάφορες καταστάσεις που όλοι θέλουμε να τα αποφύγουμε. Δεν άκουσα καμία κριτική. Είναι, είμαστε θετικοί ή όχι στο να υπάρχουν διαχείριση κατηγοριών αυτών των δανείων. Και τρίτο και τελευταίο. Υπάρχει μια, αυτή τη στιγμή, μια πολύ ισχυρή προστασία. Γιατί αφορά μόνο τα μεγάλα επιχειρηματικά. Αυτή την αγορά απελευθερώνεται αυτή τη στιγμή. Όλες οι άλλες τελούν υπό καθεστώς ουσιαστικής συζήτησης. Συνεπώς, απέναντι σε αυτά τα ερωτήματα και πανέρχομαι στο αρχικό μου διατύπωση, η προσπάθεια να διατυπωθεί ανακολουθίες στη ρητορική, στην ουσία, στην στρατηγική της κυβέρνησης ή σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση είναι ξεπερασμένη. Το είπαμε μια, το είπαμε δύο, το επαναλαμβάνουμε σε κάθε νομοσχέδιο. Πρέπει να μπούμε και στην ουσία κάποια στιγμή. Να ακούσουμε τη Νέα Δημοκρατία να μας πει. Αυτή είναι η γνώμη μας, έτσι πρέπει να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια. Αυτό το νομοθέτημα εξυπηρετεί όχι το στρατηγικό στόχο της απομείωσης των 90 δις των κόκκινων δανείων που έχουν οι τράπεζες. Αν δεν το λύσουμε θα ανακεφαλαιοποιηθούν ξανά και ξανά οι τράπεζες, κανείς δεν το θέλει. Θα το λύσουμε, πρέπει να το λύσουμε, η κυβέρνηση αυτή είναι αποφασισμένη να το λύσει διατηρώντας τον ύψιστο βαθμό κοινωνικής προστασίας αλλά και το πιο δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο διαχείρισης του προβλήματος, διότι θέλουμε να το λύσουμε. Την ίδια δημαγωγία βλέπω και διαγνώσκω και στα άλλα θέματα που θίξατε. Για τις επιτελικές μορφές του ΕΣΠΑ, για το ΚΙΣΔΙΣ. Το ΚΙΣΔΙΣ μόνο σας είπατε. Το σύστημα υπερφορτώθηκε. Άρα, αντί να εκθέσουμε όλους τους ανθρώπους που έκαναν τους διαγωνισμούς, που δεν μπορούν να το αναρτήσουν ακριβώς τη σωστή ημερομηνία, τους δίνουμε τη δυνατότητα να το αναρτήσουν, δεν μειώνεται η διάβγεια, επειδή το σύστημα δεν λειτουργήσε και υπήρξαν προβλήματα για ορισμένο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο που εμφανίστηκε το πρόβλημα μέχρι αργότερα, για να μην εκτεθούν οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι, οι οργανισμοί που έκαναν τη δουλειά τους. Ελέγχεται η αξιοπιστία τους με αυτόν τον τρόπο. Επιτρέψτε μου άλλα δύο σημεία. Το σύστημα τώρα, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν υπάρχει παραμικρή υπόνοια ότι μειώνεται η διάβγεια, γιατί χρονικά πάλι αναρτώνται όλα, δεν υπάρχει κάτι που δεν αναρτείται. Δεύτερον, ξέρετε ότι έχουμε κάνει τη μεγάλη τομή για το σύστημα δημοσίων προμηθειών. Ο νόμος είναι έτοιμος, έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, θα έρθει. Μιλάμε για μια μεγάλη τομή, αναγνωρίζω ότι είχε ξεκινήσει επί ημερών σας και ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή όμως με επιτυχή τρόπο. Το ίδιο είναι υπερβολικές και διατυπώσεις σας για τις συμβάσεις. Οι δικές σας συμβάσεις είναι. Τώρα, αφού είναι λοιπόν οι δικές συμβάσεις, γιατί θα σας πω γιατί. Σε μια σειρά από θέματα, κατά τη γνώμη μου με θετικό τρόπο, έπρεπε να είχε δοθεί χρόνος επαναδιαπραγμάτευσης. Οι συνθήκες είναι πιεστικές όμως τώρα, διότι όπου υπάρχουν χρηματοδοτικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2015, οι υποχρεώσεις είναι πιο δεσμευτικές. Αλλά κατά τη γνώμη μου και η αναγκαιότητα αναθεώρησης των στοιχείων και των συμβάσεων υπήρχε, έγιναν κάποια βήματα, μικρά, αλλά υπό την πίεση των συνθηκών αυτό η δυνατότητα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και θα προχωρήσουμε. Η δημαγωγία όμως έχει το όριό της, επιμένω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μπει στην ουσία.